techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σα παρουσιάσω το LG G3. Το G3 έρχεται με οθόνη αφής 5,5 inch ανάλυσης QHD, δηλαδή 2560x1440 pixels, τετραπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 801 χρονισμένο στο 2,5 GHz και μνήμη RAM 2 GB. Προσοχή, θα κυκλοφορήσουν δύο μοντέλα, ένα με μνήμη 2 GB και 16 GB ενσωματωμένη μνήμη, αυτό έχω εγώ στα χέρια μου, καθώ επίση και άλλο ένα με 3 GB μνήμη RAM και 32 GB ενσωματωμένη μνήμη. Η τιμή 6,7, 6,5 το μεγαλύτερο. Και τα δύο πάντω δέχονται κάρτε μνήμη microSD έω 128 GB, οπότε είστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά την, τον αποθηκευτικό χώρο. Το G3 λοιπόν έχει κάμερα 13MP με διπλό LED flash και laser auto focus οπτικό σταθεροποιητή εικόνας OIS+, μπροστινή κάμερα που τραβάει καταπληκτικές σέλφι, θα το δείτε και στο βίντεο, NFC, ραδιόφωνο FM, μπαταρία 3000 mAh μπ και τρέχει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android 4.4.2 Jelly Bean. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on! Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το LG G3 περίπου όχι ένα μήνα, όπως έγραψα στο facebook νωρίτερα, μπερδεύτηκα, πρέπει να το χρησιμοποιώ περίπου τρεις εβδομάδες το κινητό. Νομίζω ότι έχω καταλήξει πλήρως ε, στα, στο τι μου αρέσει και τι, και τι δεν μου αρέσει σ αυτό. LG 3 λοιπόν, ε, ό, τα, από τις μεγαλύτερες προσμονές για κινητό του τελευταίου μήνε και σίγουρα το 2014. Είχε ανακοινωθεί το Xperia Z2, το Galaxy S5, το One M8 και περιμέναμε να δώσει και την απάντησή τη η LG. Την έδωσε σε, σε δύο σημεία. Πρώτον, συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη οθόνη στο μικρότερο μέγεθος, φανταστείτε ότι ακόμα και σε σχέση με το G2 που έχω στα χέρια μου εδώ πέρα, δείτε το και πλάι πλάι διαφορές, σκεφτείτε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό που καλύπτει η οθόνη στην προστινή επιφάνεια σε σχέση με το G2. Έχουμε λοιπόν, Μία οθόνη 5,5 ίντσων σε ένα μέγεθο που εντάξει, οπωσδήποτε δεν το λε μικρό, έτσι δεν μπορεί να είναι μικρό σε αυτέ τι οθόνε, είναι ένα μεγάλο κινητό, τέλο πάντων είναι όσο ε, πιο μικρό και μαζεμένο θα μπορούσε να είναι με την υπάρχουσα τεχνολογία και τέλο πάντων το πιο μικρό και μαζεμένο στις 5,5 ίντσες αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί. Δείτε πλάι πλάι λοιπόν το G2, το G2 που πραγματικά ήταν το κινητό που έκανε το BAM ε, πέρυσι, το, κάπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2013 κυκλοφόρησε. Νομίζω, ε, πιστεύω κατά τη γνώμη μου η καλύτερη συσκευή της περσινής χρονιάς, αντέχει full και φέτος, να τα λέμε αυτά, ε, στην ερώτησή σας τώρα κατευθείαν μπαίνω στο ψητό αν θα πάρω, αν αξίζει να αντικαταστήσω το G2 με το G3. Κοιτάξτε, πραγματικά μετά από τόσες μέρες χρήσης που έχω το, το G3, το, το, το 2 φαίνεται μικρό. Ε, Συμπαγέ ε, φοβερό, ναι εδώ πέρα έχει χτυπηθεί και μου έχει βγάλει πρόβλημα στην οθόνη. Το έχω, το έχω καταυχαριστηθεί το G2, βλέπετε εδώ πέρα χρήση, για πολλούς μήνες το δούλευα. Ε, στην ερώτηση λοιπόν, αν είναι αν, να αντικαταστήσω το G2 με το G3, είναι στο, στο χέρι σας, Θα πάρετε ένα πάρα πολύ καλό ε, κινητό. Τώρα, τα λεφτά έχουν διαφορά γιατί πώ θα το πουλήσετε το G2. 600 στάρικα ε, το εισαγωγικό μοντέλο, θα έλεγα, με τα 2 GB μνήμη RAM που έχω εγώ στα χέρια μου. Είναι δικό σας ε, κλασικό είναι θέμα αναβάθμιση. δεν θα ε, σε καμία περίπτωση βγάζετε για πλάκα και τη φετινή χρονιά με το G2 όσοι το έχετε. Όσοι έχετε κάποιο ε, παλαιότερο κινητό, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση το G3. Δείτε τα λοιπόν εδώ πλάι πλάι, όπω σα είπα, εδώ η διαφορά στο ύψο όσοι έχετε το G2 να μπορέσετε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και εκτός από το ύψος, ρίξτε μια ματιά και στο πλάτος, είναι φυσικά πιο φαρδί το G3. Εδώ θα το δείτε καλύτερα, σας το έχω ακριβώς, να το με βοηθάει και το φως. Αυτή είναι η διαφορά G2 με G3 σε ό,τι αφορά το μέγεθος. 5,2 ίντσες οθόνη το G2, 5,5 το με knock code, εντάξει και αυτό πήρε στην αναβάθμιση. Ε, το, το G3 5,5 inches QHD, έτσι, 2560 επί 1440 pixels. Εδώ πέρα είχαμε Full HD στις 5,2 inches. Θα μιλήσω και για την οθόνη. Ε, θα ξεκινήσω τώρα μάλλον να μιλάω για την οθόνη. Ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αυτό που έχετε, που σας εκμυστηρεύτηκα, που παρακολούθησα και είδα από την πρώτη στιγμή όταν το είδα το κινητό στο Λονδίνο που ήμουν καλεσμένο στις LG Electronics Ελλάς, ήταν ότι θα ήθελα ένα κλικ παραπάνω φωτεινότητα. Προσοχή! Η οθόνη παίζει στο 100% και λίγο πιο κάτω, αν θέλετε, καταπληκτικά έξω σε συνθήκες στον ήλιο. Καταπληκτικά. Όλε οι οθόνε έχουν το θέμα του κάτω από τον ήλιο. Εκτό κάτι πάρα πολύ καλέ σε κάποια Nokia Lumia. Ε, είστε OK με την οθόνη. Δηλαδή ότι, δεν έχει, ότι θα ήθελα περισσότερη φωτεινότητα και αυτό σημαίνει Ωχ, oh, Κώστα, άρα κάτω από τον ήλιο δεν θα βλέπω καλά. Όχι, θα βλέπει μια χαρά. Απλά εδώ στο 100%, 100 που φτάνει, εγώ θα ήθελα να είναι, να μου δίνει και, τη, και ένα κλικ παραπάνω να το ανεβάσω. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιούσα ε, και μπο, δεν μπορώ να σας πω ότι και στο 100% το βάζω, κάπου εκεί στο 90 θα ήθελα όμως να έχω τη δυνατότητα να είναι πιο λαμπερή η οθόνη. Τώρα σε ό,τι αφορά τα χρώματα θα πάμε και μετά να τα δούμε, εκεί πέρα είστε πάρα πολύ ok με τα πιο ωραία ε, με, με τα πιο ωραία μήνυμα, υπερβολικός, με πάρα πολύ ωραία φυσικά χρώματα. Θα δείτε όσοι έχουν δει και τις καρτέλες από φίλου μου που δοκιμάζω, μπλε, πράσινο, κόκκινο και λευκό, αλλά και το μαύρο είναι αρκετά σκούρο για τεχνολογία LCD IPS, ε, True HD ή True QHD τώρα, πώ θα την ονομάζει LG, είναι πάρα πολύ ωραίο το μαύρο. Μίλησα για την οθόνη, είναι ένα σημαντικό, η γωνία θέασης είναι πάρα πολύ καλή, θα το δείτε και μετά, όλο όλο το ε, σκηνικό. Ε... Σε ό,τι αφορά λοιπόν να προχωρήσω, να συνεχίσω μάλλον με την εξωτερική εμφάνιση του, του, κινητού, να πω ότι θα κυκλοφορήσουν, κυκλοφορούν αυτές τις μέρες δύο μοντέλα στην ελληνική αγορά, το μαύρο ανθρακή που έχω εγώ στα χέρια μου και το λευκό, ένα που έχει κάνει, είχε κάνει εντύπωση με χρυσό πίσω καπάκι, δεν θα κυκλοφορήσει τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα φέρουν όλα τα αξεσουάρ σε όλα τα χρώματα, τουλάχιστον έτσι μου είπαν από την LG, που σημαίνει ότι το Circle Cover, πώ ονομάζεται, ούτω ή άλλω πηγαίνει με το πίσω καπάκι. Οπότε, άμα πάρετε το χρυσό, πολύ απλά. Εντάξει, δεν θα έχετε μπροστά τι λεπτομέρειε, αλλά άμα πάρετε το χρυσό Circle Cover, κυκλικό cover, πολύ απλά είναι ολόκληρο αυτό. Θα γίνει από πίσω κατευθείαν χρυσό ή λευκό ή ό,τι άλλο χρώμα υπάρχει διαθέσιμο το κινητό σα. Ε, τώρα, καπάκι πίσω λοιπόν εδώ. Μπορείτε να δείτε και μετά από αυτέ τι τρει εβδομάδε χρήση που το έχω εγώ χωρίς προστασία, εδώ πέρα κάποια λογική φθορά που ακουμπάει, βλέπετε στα σημεία που ακουμπάει, του έχω ρίξει αυτό, χθε, το είδα και ένα εδώ πέρα λίγο πιο χοντρό, τέλος πάντων πίσω καπάκι αλλάζει, κάνει, ε, έχει πραγματικά ωραία αίσθηση σαν να είναι αλουμίνιο σε καμία περίπτωση όμως παιδιά. Metallic elements, μεταλλικά στοιχεία έλεγε ότι έχει μέσα, εγώ πιστεύω ότι άμα το πάω για ανάλυση δεν υπάρχει μέσα ούτε μπρούτζος. Είναι πλαστικό το καπάκι, σε κάθε περίπτωση όμως, ε, αν και στεναχωρήθηκα, με χάλασε που έτσι το πουλάγανε σαν full premium, εντάξει, θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένα premium πλαστικό σε ό,τι αφορά, δεν ξέρω την, την περιεκτικότητά τους, τι επιμέρου στοιχεία είναι αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ε, ωραίο και όσοι το έχουν πιάσει έτσι και το έχουν δει από πίσω, ακούτε εδώ και το θόρυβο έτσι, δείχνει τέλος πάντων καλύτερο από άλλα πλαστικά τηλέφωνα. Πάντως είναι full πλαστικό. Βλέπουμε μέσα η μπαταρία είναι αποσπόμενη, 3000 mAh, δέχεται κάρτες μνήμης microSD εδώ έως 128 GB, από κάτω μπαίνει η κάρτα SIM και εδώ πέρα βλέπουμε κλασικά το πίσω έξυπνο πλήκτρο που πρωτογνωρίσαμε στο... G2, βλέπετε η διαφορά ποια είναι πια, ποια είναι πλέον, ε, ποιο είναι στρογγυλό αυτό, να πω ότι δεν φωτίζεται, στο G2 φωτιζόταν εδώ από πίσω, βλέπετε το πλήκτρο, για να δω, να το δείτε καλύτερα, εδώ πέρα δεν έχουμε πλέον φωτισμό πίσω, είναι ωραίο πάντως εδώ το σαγρέ, άμα δείτε είναι λίγο πιο κάτω όπως μας είπανε και στην ε, LG, ε, ελάχιστα πιο κάτω, οπότε βοηθάει καλύτερα όταν το κρατάς, πίσω το κινητό γιατί είναι το μοναδικό button που έχουμε εδώ. Όσοι έχετε G2 ή είχατε δει το βίντεο του G2 θα, θα, θα καταλάβετε, θα θυμηθείτε ότι δεν έχουμε κανένα πλήκτρο περιμετρικά της συσκευής, το μόνο που υπάρχει είναι αυτό εδώ πέρα το, το ενεργοποίηση-απενεργοποίηση και το συμπλήν ήχου. Πίσω βλέπουμε επίσης την κάμερα 13 MP με το διπλό LED flash. Είναι τύπου True Tone όπως το ονομάζει η Apple, δηλαδή λίγο διαφορετικά χρώματα. Ε, δεν ξέρω αν επί του πρακτέου κάνει κάτι για να αποδίδει καλύτερα ε, με, ε, με τον αισθητήρα, να καταλαβαίνει και να φωτίζει, να παίρνει διαφορετικό χρώμα ας πούμε, κάποιες αποχρώσεις για να είναι καλύτερες φωτογραφίες και όχι κατάσπρες ας πούμε, full λευκό. Ε, δεν λέει κάτι LG, δείχνει έτσι το χρωματάκι να είναι διαφορετικό, τώρα είναι μόνιμα έτσι, Όντω παίρνει κάποια αποχρώση, κάποια διαβάθμιση, αυτό δεν έχει γίνει ε, γνωστό. Η κάμερα λοιπόν 13MP και εδώ πέρα αυτό εδώ το περίεργο που όταν ξεκινήσανε τα leaks για το G3 νομίζαμε ότι μήπως είναι και fingerprint scanner, είναι, λέγεται laser autofocus, είναι ουσιαστικά ε, αυτό που θα δείτε και σε κάποιες φωτογραφικές μηχανές ε, Digi compact ή οποιαδήποτε άλλη, είναι εκείνο το κόκκινο φως το οποίο... Ε, την ώρα που πας να τραβήξεις ε, φωτογραφία λίγο πριν τραβήξεις ε, κάνει την εστίαση και υποτίθεται ότι είναι για ταχύτερη εστίαση. Όχι, υποτίθεται πραγματικά τραβάει πάρα πολύ γρήγορες ε, φωτογραφίες και εστιάζει πάρα πολύ γρήγορα η κάμερα του ε, ε, G3. Τώρα αν πάω μέσα θα δείτε ότι αυτό με το που μπαίνει στη λειτουργία της κάμερας συνεχώς αναβοσβήνει. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, είναι πολύ δύσκολο ίσως να το... Αχ, το, τέλεια. Λοιπόν, αυτή η δουλειά γίνεται συνέχεια. Με το που μπει σε mode ε, κάμερας, αυτό λειτουργεί συνέχεια και σκανάρει τον χώρο ή το αντικείμενο που θέλεις να φωτογραφίσεις για να είναι ε, έτοιμο ε, και, να, τρα, να, ζουμάρει και να, ε, να ζουμάρει, να κάνει focus όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπορείτε λοιπόν να το δείτε εδώ. Τώρα που το λέμε, για να ρίξω μια ματιά και στη βιντεοκάμερα δουλεύει. Ναι, και στη βιντεοκάμερα. Πάρα πολύ ωραία. Βγαίνω από εδώ πίσω, θα πάμε μετά και στο μενού της ε, κάμερας, back πίσω, είδαμε λοιπόν και εσωτερικά πώς φαίνεται το laser autofocus, το η κάμερα 13MP, πίσω έξυπνο πλήκτρο και το διπλό LED flash εδώ. Κατά άλλα, μια καλή ε, κατασκευή. Όλοι, 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 2855 η κωδική ονομασία. Επαναλαμβάνω, έχω τη συσκευή με τα 2 GB μνήμης RAM και 16 GB ενσωματωμένη μνήμη. 599 στην Ελλάδα, τιμή που την είχατε μάθει πρώτη εδώ στο Tech Blog. Υπάρχει επίσης και η επόμενη έκδοση, η πιο ακριβή, 50 ευρώ πιο ακριβά, 649, με 3 GB μνήμη RAM και 32 GB ενσωματωμένη μνήμη. Και εκείνη δέχεται κάρτες μνήμης microSD. Το μεγάφωνο είναι εδώ πίσω και όλο το υπόλοιπο μπορείτε να το δείτε εδώ για το καπάκι με τα και καλά metallic elements, το είπαμε. Βλέπω εδώ πίσω ότι είναι η έξοδος κανονικά για το μεγάφωνο, ένα πολύ δυνατό μεγάφωνο, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Και κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά εδώ δεν έχω να πω το πίσω μέρος, Βλέπετε εδώ τη λεπτομέρεια στην, στην έκδοση στο μαύρο χρώμα που έχω, ανθρακή πως θα το πείτε. Έχει αυτό εδώ πέρα το σιρίτι ας πούμε, το ε, αλουμινένιο σε πιο ε, ανοιχτό χρώμα. Και πάνω βλέπουμε εδώ πέρα το, την θύρα ε, υπέρυθρον που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Αυτή εδώ πέρα η πιο μεγάλη είναι, η άλλη είναι μικροφωνάκι. Ε, ναι, λογικά είναι κάποιο για noise cancelling. Ε, και εδώ πέρα βλέπετε, το είπαμε την θύρα υπέρθυνο για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν τηλεχειριστήριο για συσκευές όπως το Air Condition που λειτουργεί τώρα εδώ πέρα στο χώρο που κάνω το hands την τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο. Ε, επίσης ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση να πω ότι εδώ πέρα βρίσκεται η κάμερα 2,1 MP με τις καταπληκτικές selfie. Δεν έχετε βγάλει καλύτερε selfie, όχι με κάτι gesture που έχει για να τη τραβήξετε και τέτοια και κάτι άλλα έτσι ψηλό κολπάκια. Πραγματικά ε, δεν νομίζει ότι αν τη δείξει σε κάποιον ή και εσύ όταν την ξαναδεί, ότι την έχει τραβήξει με κάποια μπροστινή κάμερα κινητού και όχι ε, με, με, κάποια κεντρική και όχι με την μπροστινή πραγματικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο εδώ, εδώ παρότι φαίνεται έτσι κάπω και κάνει νερά μέσα, είναι εντελώ λίγο ενώ. Σε αντίθεση με το G2 που πήγαινε έτσι κάπως κουρμπαριστό η άκρη της οθόνης εδώ πέρα τερματίζει η οθόνη με ένα μικρό δοντάκι όλο 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 όλο, όλο πίσω και ξανά ρίξτε ένα ρίξτε ένα μάτι στο πώς ε, φαίνεται η συσκευή ε, στα χέρια μου ενώ ε, το μέγεθός της Οκ, okay. είπαμε εκμεταλλεύεται το περισσότερο που μπορεί από οθόνη, είναι το πιο μαζεμένο με 5,5 ίντσες οθόνη είναι όμως ένα 5,5 ίντσον ταμπλετόφωνο, όπως ε, λέγαμε παλαιότερα και εντάξει, κατα... συνεχίζουμε να λέμε και τώρα. Δείτε το λοιπόν εδώ, έτσι, οκ, okay. ξεχωρίζει λίγο και από πίσω, είναι μεγάλο και ένα τελευταίο, έτσι εδώ πέρα, πλάι-πλάι με το G2, το οποίο και εδώ, αφήνω στην άκρη. Τέλεια! Αφού λοιπόν κουβεντιάσαμε για όλα μέσα, να, μιας και είμαστε εδώ πέρα, να ρίξουμε και μια ματιά σε αυτό εδώ πέρα το ταμπελάκι, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να αφαιρέσω, δεν κατάφερα να αφαιρέσω. Είναι σε, στο, στο τελείωμα ας πούμε ε, των οθονών εδώ των κεντρικών, βγαίνει αυτό. Ε, έχει κάνει δουλίτσα η LG μπορούμε να πούμε. Αυτό εδώ πέρα λέγεται LG Health, ε, στα πλαίσια που όλοι πλέον όλες οι εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον για τη φυσική μας κατάσταση είτε με ρολόγια είτε με μετρητές και άλλα έχει προσθέσει μόνιμα στην κεντρική οθόνη και η LG το δικό της σύστημα τη δική της εφαρμογή που σου επιτρέπει να καταγράφεις την άσκηση την οποία κάνεις καθημερινά και κάποια smart tips εδώ πέρα μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη συσκευή σας και πατώντας πάνω και με κάποιο ε, βιντεάκι. Σημαντικό και αυτό. κάποιος που πρωτοπαίνει τη συσκευή στα χέρια του δεν θέλει να ψάξει μέσω Ιντερνετ. Συνδέεται εδώ από το κινητό του και ξεκινάει να δουλεύει και να μαθαίνει κάποια εξτραδάκια που έχει μέσα η συσκευή. Αυτό λοιπόν δείτε και πόσο ωραίο πηγαίνει εδώ. Flat UI ονομάζει το περιβάλλον μέσα το User Interface LG και δεν έχει άδικο. Βλέπετε όλα με γωνίε έτσι, χωρί ε, να πούμε. Σκιέ σκιές ή κάτι άλλο, μας αρέσει πολύ. Εδώ μπαίνουμε στο μενού μέσα. Να πω παιδιά ότι η συσκευή τρέχει την έκδοση Android 4.4.2 Jelly eh, KitKat. Eh, Jelly Bean είπα στην αρχή του βίντεο, μπορεί να είπα στην εισαγωγή Jelly Bean, eh, KitKat λοιπόν 4.4.2. Δεν έχει πάρει καμία αναβάθμιση, κάποιο update, firmware update, το κινητό από τότε που το έχω στα χέρια μου. Περίεργο, ετοιμάζει φαίνεται κάτι πιο συμπαγέ, πιο ολοκληρωμένο ELG, γιατί οι περισσότερε συσκευέ, έτσι κάνα μήνα πριν κυκλοφορήσουν που είχα στα χέρια μου Z2, One M8, Galaxy S5, όλα μια-δυο μέρε μετά, αφού ερχόντουσαν στα χέρια μου ή λίγο αργότερα, πέρανε κάτι update. Αυτό δεν έχει πάρει ακόμα, που σημαίνει ότι λογικά κάτι καλό ετοιμάζουν. Και το λέω όμω αυτό γιατί θα δείτε ότι και την ώρα που χρησιμοποιούμε τη συσκευή, κάποια μικρά πραγματάκια όπω έτσι λίγο κάποιε καθυστερήσει ορισμένε φορέ, σαν να κάνει ένα φόρτωμα από πίσω, τι έχει η συσκευή, φαντάζομαι ότι θα λυθούν με κάποιο update. Μπορεί και όλη τη διάρκεια που κάνω το βίντεο να μην εμφανιστεί τίποτα, αλλά σα το λέω επειδή το έχω παρατηρήσει ότι εφόσον να εμφανιστεί, φαντάζομαι ότι θα λυθεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα όλο πως ρολάρει μέσα. Μπορούμε φυσικά να βάλουμε και μεγαλύτερα εικονίδια αν θέλουμε. Τώρα εδώ πέρα ξεχωρίζει το Flat UI. Να πω ότι πραγματικά δεν μπορείς να πεις ότι επειδή η ανάλυση είναι QHD και έχει τόσα PPI ας πούμε η οθόνη, ότι πραγματικά έγινε κάτι το εξωπραγματικό. Βλέπεις κάτι μπροστά σου εξωπραγματικό και λες αμάν. Θεέ μου τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή απίστευτο δεν μπορώ να ζήσω ε, βλέποντας αυτή την ανάλυση να ζήσω με Full HD σε καμία περίπτωση είναι πάρα πολύ ωραία δεν σου δεν σε ξεγελάει καθόλου γιατί πραγματικά υπάρχει ποσότητα pixels μέσα αλλά ε, σίγουρα ε, μένει στο μένει στο παρασκήνιο δηλαδή απλά είναι ωραία γιατί έτσι θα περίμενε το μάτι να είναι και έτσι είναι. Αυτό σου παρουσιάζει. Δεν είναι κάτι το που με το που θα δεις θα πεις Παναγία μου οθονάρα. Δεν μιλάω για τη φωτεινότητα, ε, δεν μιλάω για, την, για τα χρώματα ε, μιας και σας είπα ότι είναι πάρα πολύ καλά. Λέω ότι δεν έχει αυτό το wow factor ας πούμε ότι QHD και τέλος. Ε, δεν μπορώ να, 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 να κοιτάξω άλλη οθόνη κινητού. Αυτό. Ε, Α δούμε και εδώ πέρα τα widget'άκια Πού έχει μέσα. Okay. Πίσω, ε, κάτω, τα κουμπιά μπορείτε να τα αλλάξετε όπως θέλετε, ή, τη, ή το πια πο θα εμφανίζονται, πόσα και σε ποια σειρά. Αυτό εδώ πέρα που πολύ ρωτάτε, έχω βάλει εγώ. Μ' αρέσει να κατεβαίνει από πάνω το, ο, ε, το notification bar, για να μην κάνω με τον τεράστιο αντίχειρά μου έτσι από πάνω. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Τι ωραία εικονίδια πάλι έτσι σε flat UI, σε επίπεδο σχεδιασμό, απλά χωρίς φανφάρες έχει η ε, LG στο G3. Βλέπουμε και τη φωτεινότητα εδώ πέρα, θα την αφήσω κάπου εκεί στο 92% κατευθείαν μπορείς να μπει στις ρυθμίσεις ε, του ήχου από εκεί ή φυσικά και από εδώ και μιας και είμαι μέσα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά αναλυτικά και στις ρυθμίσεις, αν θέλετε φυσικά και σας μπερδεύει αυτό μπορείτε να τη βγάλετε τις ρυθμίσεις έτσι χήμα ναι θα τις αφήσω βασικά έτσι old school σχετικά με το τηλέφωνο 442 4 KitKat για το LG G3 πάω πίσω ξανά εδώ, εκτύπωση επιλογές, quick circle άμα θέλουμε να συνδέσουμε την, ε, να τοποθετήσουμε το κινητό σε, τη, σε εκείνο το cover, τη θήκη, προσβασιμότητα, ημερομηνία και ώρα, πολύ ωραία, δημιουργία, γλώσσα και εισαγωγή. Εδώ πέρα λοιπόν στο πληκτρολόγιο, πρόσθετες ρυθμίσεις, εμφάνιση, ήχος, στήριξη, ορθογραφικός έλεγχος και άλλα. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κάτι σχετικά με το πληκτρολόγιο, βλέπουμε έξτρα ρυθμίσεις και πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πλήκτρα, να τα κάνουμε switch και άλλα, επέκτραση πληκτρολογίου είναι σημαντικό να βγαίνουν από πάνω τα νούμερα και το ύψος του πληκτρολογίου μπορείτε να το φτιάξετε από εδώ πέρα στην οθόνη σας. Να ξέρετε ότι δεν σας δίνετε από ό,τι είδα από τη δυνατότητα μέσα, ας πούμε όταν γράφεις κάποιο μήνυμα, να το κάνεις νομίζω, αλλά από εδώ μπορείς μόνιμα, πιο κάτω δεν πάει. Αλλά επειδή ας πούμε μεγάλη οθόνη, μπορείς να φτάσεις στο πληκτρολόγιο έως εκεί για να δω και σε. Όχι, έτσι δεν στο δείχνει. Βλέπετε κάπου εκεί, ή εκεί, ή εκεί, ή εκεί, εκεί είναι το τέρμα του. Νομίζω ότι, όχι, εκεί πέρα είναι ότι πρέπει για μένα. Πάω πίσω, είδαμε και το πληκτρολόγιο ε, λοιπόν. Ε, πηγαίνοντας πίσω να τσεκάρουμε λίγο knock code, ε, έχει πάρει την αναβάθμιση και το G2, κλείνουμε τη συσκευή από πίσω και ούτε fingerprint scanner ούτε pin code χτυπάμε σε κάποια σημεία την οθόνη, την νοκάρουμε και ξεκλειδώνει. Εγώ έχω βάλει ένα διπλό κλικ εδώ αριστερά και ένα εδώ, δηλαδή έτσι και ξεκλείδωσε. Υποτίθεται ότι είναι unique pattern, μοναδικό, μοναδική αλληλουχία ε, χτυπημάτων που εσύ μπορείς να ορίσεις, άρα κανείς δεν ξέρει, ούτε βλέπει την ώρα που πληκτρολογείς το, το pin π.χ. Ε, ε, ποιο είναι αυτό. Και βέβαια έχω βάλει και ε, έχω βάλει guest mode, ε, όπου μπορεί ο άλλος να τσεκάρει, νομίζω, λειτουργία, για να δω, το guest mode τώρα πώς γίνεται... Θα μου βγάλει λογικά κάποιο πιν τώρα. Βλέπετε δεν ξεκλειδώνει. Ξεχάσατε το knock code. Για να πάω εδώ μπαίνει κατευθείαν σε guest. Όχι. Ξεκλειδώνει κατευθείαν. Οκ. Okay. Υπάρχει guest mode πάντω. Δεν θυμάμαι τώρα δυστυχώ πώ πάει, μην αναλωθώ σε αυτό. Όπου μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή ε, με έναν διαφορετικό τρόπο από τον κεντρικό και να έχει πρόσβαση σε ορισμένα πράγματα μέσα. Π.χ. να το δώσει σε ένα νηψάκι, να παίξει μόνο παιχνίδια, να μην δει τι φωτογραφίε σου, να μην, να μην του έχει πρόσβαση στον browser ή κάτι άλλο. Να το δουλέψει α πούμε σαν media player, π.χ. ή να έχει μόνο YouTube ή κάτι τέτοιο. Αυτά, εντάξει, πράγματα γνωστά. Τα έχουμε δει και σε Windows Phone παλαιότερα ε, από Microsoft ε, και γενικά όμως ε, δεν έχει σημασία ποιος το έχει κάνει πρώτος κατά τη γνώμη μου. Αν κάτι είναι καλό, γιατί να μην το παίρνει και ο επόμενος να το καλυτερεύει, να το προσθέτει, όλο δηλαδή, οι επιλογές θέλουμε, δεν χρειάζεται να λες ότι θέλω να πάρω ε, LG για να έχει το knock code, γιατί να μην το βάλουν και άλλες εταιρείε. Θα, θα μου πεις θα αρχίσουν να λένε ότι αντέγραψαν την LG. Ε, αυτά τα κολλήματα είναι που έχουμε και ε, δεν πάμε μπροστά. Βο, λοιπόν, τι άλλο, πληκτρολόγιο είδαμε, λειτουργία επισκέπτη ακούσαμε, knock code είδαμε, διπλό, παλα, διπλό παράθυρο με παρατεταμένη ε, ε, το back button, μπορούμε πολύ απλά να, να έχουμε δύο παράθυρα στην ίδια οθόνη, π.χ. το album εδώ και το YouTube κάτω, ρίξτε μια ματιά, έχει μπόλικο μέσα, η οθόνη 5,5 ίντσες, χωράει δύο παράθυρα. Μπορείτε και το μέγεθός τους να το αλλάζετε, έτσι. Και κανονικά, π.χ. εδώ πέρα, το βιντεάκι σας, αν θέλετε το πετάτε και έξω, παράθυρο σε παράθυρο. Το κάνετε και έτσι, εντάξει, κάποια κολπάκια. Ε, τα έχει ξανακάνει, τα έχει ξαναδώσει LG και άλλες εταιρείες στα κινητά τους. Ωραία, μπορεί να παίζει και από εδώ βέβαια. Και μιας και είμαστε στα βίντεο... Play, Beam... Α, όχι, αυτό είναι για να μεταφέρεις τη συσκευή. Να μεταφέρεις το αρχείο. Άντε γεια για να τελειώνουμε. Λοιπόν, είδαμε μέσα εδώ, ε, μάλλον πριν συνεχίσω στα βίντεο, έτσι σας πάω λίγο, μερικές φορές σας μπερδεύω, πάω, πετάγομαι από ένα σε άλλο, λειτουργία επισκέπτη εδώ, άμα δεν το είχα ενεργοποιημένο βρε παιδιά. Knock code. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πάμε να δούμε το knock code τώρα. Κλειδώνω και... 1, 2, 3, 4 Πάμε. 1, 2, 3, 4. Γιατί ήθελα να μπω σε λειτουργία επισκέπτη ή απλά άλλαξα το no code. Μάλιστα. Δεν, δεν ενεργοποίησα τη λειτουργία επισκέπτη. Απλά άλλαξα το no code. Ok. Λίγο θα σας το δείξω, δεν σας το δείχνω καθόλου, μετά ορίζεις εδώ πέρα ποιε εφαρμογέ θα είναι διαθέσιμες όταν μπει σε λειτουργία guest mode. Τέλος, έφυγα. Λογαριασμοί και συγχρονισμός, διπλό παράθυρο αυτό που δείξαμε πριν, αν θέλουμε να γίνεται πατώντας το back button παρατεταμένα. Smart cleaning, επιλογές μάλλον μηνύματος εδώ. Smart cleaning, ρίξτε μια ματιά. Σας λέει ε, τι θα, αν θέλετε να σβήσετε για να απελευθερώσετε κάποια, κάποιο χώρο μέσα στη συσκευή. Ωραίο και αυτό, σαν προεγκατεστημένη ε, εφαρμογή. Κάνει υπολογισμό εδώ πέρα και καθαρισμό. Βλέπω ότι η κάμερα έχει φορτώσει full βίντεο, η κάμερα με την οποία τραβάω το βίντεο. Σε λίγο μάλλον θα διακοπεί. Ε, Διακόπηκε λοιπόν παιδιά, όπως σας είπα, γέμισε η κάρτα μνήμης στην κάμερα, διακόπηκε, ε, πάμε, συνεχίζουμε ε, το βίντεο. Ήμουνα ε, μέσα στις ρυθμίσεις εδώ, στην αρχική οθόνη, χειρονομίες και άλλα, να τα δείτε τα περισσότερα, συνεχίζω δηλαδή την περιήγησή μου στο ε, μενού ρυθμίσεων της συσκευής, μάλλον ήμουνα εδώ, διπλό παράθυρο, το είδαμε, προεπιλεγμένη εφαρμογή, Εφαρμογές μέσα προεγκατεστημένες και άλλα. Smart Cleaning, πολύ ωραίο, μπορεί να υπολογίσει κάποιο άχρηστο σε εισαγωγικά χώρο ε, σκουπίδια ε, μέσα στην, σε διαφορά τη, ε, τα data και να τα σβήσει. Μπαταρία, ε, έφαλα να εμφανιστεί. Τώρα, μια και στην μπαταρία, να σας πω το εξής. Ε, φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα. Φορτίζει το ίδιο γρήγορα, μπορεί να πω και περισσότερο, η μπαταρία 3000 mAh μπ. του G3, φορτίζει το ίδιο γρήγορα, μπορεί και πιο γρήγορα και από το G2. Δεν κρατάει όμως όπως το G2. Κρατάει η μπαταρία, είναι αρκετά πλούσια, είναι μικρή 3000 mAh για όλο αυτό το, να υποστηρίξει όλο αυτό το σύστημα, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, 3200, 3,5. Κρατάει η μπαταρία, σας βγάζει για πλάκα πλήρης μέρα αλλά με το G2 πραγματικά είχατε και είχαμε πάθει σοκ, δεν κατέβαινε ποτέ. Εδώ πέρα αδειάζει η μπαταρία. Δεν αδειάζει υπεργρήγορα, ε, έχει αντιστάσεις, φορτίζει γρήγορα, δεν ε, αδειάζει πολύ γρήγορα. Μπαταρία, αποθήκευση. Τώρα εδώ πέρα πολύ με ρωτάτε πόσο είναι ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος με το που παίρνει κάποιος τη συσκευή με τα 16GB ενσωματωμένης μνήμης. Παιδιά, δεν θυμάμαι. Είμαι αφοπλιστικός, το ξέρω. Έχετε την κάρτα μνήμης microSD, την υποδοχή για να έχει τόσο χώρο θέλετε. Βλέπετε εδώ ότι με αυτά μου και αυτά μου έχω 3,8 GB διαθέσιμο. Πάντως δεν είναι φάση G2 χωρίς κάρτα μνήμης. Κλείδωμα οθόνης, χειρονομίες, λειτουργία με το ένα χέρι, εντάξει κάποια πραγματάκια εδώ δεν θα ήθελα να μείνω πολύ. Η αρχική οθόνη με το Smart Bulletin, αν θέλετε, είναι εδώ. Ε, σου βγάζει κάποιες κάρτες, άμα έχεις κάποια αναπάντητη ή κάτι άλλο και αν κατεβαίνουν κάτι πολύ ωραίες καρτούλες σε στυλ όπως αυτό εδώ πέρα, βλέπετε αυτό το, αυτό το εφεδάκι, κατεβαίνει έτσι, τακ τακ τακ, ξεκλειδώνει εδώ, εφόσον υπάρχουν περισσότερα πράγματα, π.χ. κάποια αναπάντητη, να, πληροφορίες για τον καιρό και άλλα τέτοια. Με αυτό το πλήκτρο βλέπουμε και πώς φαίνεται και μέσα το μενού με τις ανοιχτές εφαρμογές και πώς μπορούμε να τις κλείσουμε. Κατευθείαν μπορούμε να πάμε σε διπλό παράθυρο mode από εδώ και θα συνεχίσω εγώ με τις ρυθμίσεις μου. Θέμα, κλείδωμα, ξεκλείδωμα, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κτλ. Ήχος, προβολή, φωτεινότητα, έξυπνη οθόνη, LED ειδοποιήσεων, Bluetooth, 4G φυσικά η συσκευή και το ξαναγυρνάω στο έτσι σε αυτό για το οποίο, το οποίο θέλει και έρχεται by default η LG. Λοιπόν, είδαμε μέσα μπόλικα πράγματα σε ό,τι αφορά και τις ρυθμίσεις. Από εδώ φυσικά αν το κάνουμε έτσι μπορούμε να προσθέσουμε έξτρα οθόνη να επιλέξουμε ποια θα είναι η αρχική έτσι, Εδώ, από εδώ. Ή πολύ απλά πατώντας κάτω εδώ πέρα να μπούμε σε αυτό το mode και να προσθέσουμε κάποια widget, κάποιες συντομεύσεις, να αλλάξουμε την ταπετσαρία ή να προσθέσουμε κάποιο widget. Θα βάλω π.χ. Αυτό εδώ. Αποκτήστε το Google Now, δεν το έχω ενεργοποιήσει. Οκ, okay. είδαμε λοιπόν και κάποια άλλα πράγματα μέσα. Τώρα, συνεχίζω, είπαμε για το... πάμε να, πάμε να μπούμε στην κάμερα κατευθείαν. Θα σας πάω στα ε, εκεί πέρα που χρειάζεται ε, να πούμε πολλά. Κάμερα 13MP λοιπόν, βλέπετε αυτό που σας είπα ότι το... Οπα. Όχι, στο selfie, Στη selfie δεν γίνεται βλέπετε το laser focus, laser autofocus, ε, να σας πω ότι δεν φαίνεται τόσο έντονα, τώρα το πιάνει η κάμερα του που τραβάω το βίντεο, ε, δηλαδή δεν, δεν φαίνεται άμα πας να φωτογραφήσεις κάποιον, μην νομίζεις δηλαδή ότι θα κάνει έτσι, σε καμία περίπτωση τώρα φταίει ο φακό και η κάμερα που τραβάω το βίντεο που το δείχνει τόσο έντονο. Πραγματικά προσπαθεί με τα βία να το δει με γυμνό μάτι, ότι αναβοσβήνει ένα πάρα πολύ ψηλό φωτάκι μέσα. Εδώ στην κάμερα τώρα, στη λήψη κάνει το μπαμ. Είμαστε λοιπόν μέσα στις, ε, στην κάμερα. Θα δείτε ότι δεν έχει πολλά πράγματα και δεν θέλει η LG να υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα. Βλέπετε εδώ και κατευθείαν πόσο γρήγορα ζούμε, αρε πόσο γρήγορα φωτογράφησε και μια χαρά, βλέπετε και η λεπτομέρεια, όλο εδώ η φθορά κάτω. Έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή κάμερα το G3. Πάμε στις λειτουργίες μέσα, αυτές είναι οι προκαθορισμένες τέτοιο ρυθμίσεις, πανόραμα, αυτόματο, μαγική εστίαση και κάτι άλλο. Πάω κανονικά στο αυτόματο πάνω και... Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, βλέπετε εδώ πέρα, λίγα πράγματα και απλά. 13 MP ή 10 σε τετράγωνο, wide δεκάρι, 13 κάδρο 4x3, UHD βίντεο με optical image stabilization και στις φωτογραφίες πραγματικά και στο βίντεο δεν έχει σε τρεμόπαιγμα, ή Full HD βίντεο ή 120 HD αργή κίνηση. Το πλέγμα εδώ αν θέλεις να σε βοηθήσει. Και Off, HDR και κάποια άλλα πράγματα. Βλέπετε έχει βάλει τα λιγότερα που μπορεί. Τα λιγότερα που μπορεί και πραγματικά κάποιος θα πει μα τι είναι αυτό εδώ πέρα που είναι οι ρυθμίσεις και άλλα. Αυτά παιδιά είναι τα μοναδικά που έχετε και φυσικά την ώρα που τραβάς βίντεο μπορείς να τραβάς το κάνω από εδώ την ώρα που τραβάς βίντεο μπορείς να τραβάς και τις φωτογραφίες Α, έχω βάλει το αργή κίνηση. Οκ. Okay. Πάω πίσω. Ξανά εδώ. UHD. Φωνή on-off, HDR on-off και βλέπετε τι ωραίο φόκους ε, και πόσο καθαρό και γρήγορο, γρήγορο focus και πόσο καθαρή είναι η φωτογραφία μου. Εδώ στο μάκρο ζορίζεται λίγο. Μια χαρά νομίζω, παιδιά. Φουλή ικανοποιημένο. Θέλει βέβαια τι καλέ του, τι συνθήκε φωτισμού, έτσι. Δηλαδή στα σκοτάδια, θα βγάλει κόκο, γρέζει η φωτογραφία. Πάμε τώρα στην μπροστινή κάμερα. Εδώ είμαστε. Ε, βλέπετε ότι έχει αυτόν εδώ πέρα τον περιβάλλοντα φωτισμό. Υποτίθεται άμα είσαι σε σκοτάδι ή έτσι, να φωτίζει το πρόσωπό σου για να μην φαίνεσαι σκοτεινό. Έχει πλάκα με αυτό. Ε, ρίξτε μια ματιά επίσης πώς μπορείς να, φωτο, να τραβήξει φωτογραφίες. Κοιτάει το χέρι σου εδώ και κλείνοντάς το... τραβάει την φωτογραφία. Άρα δεν ψάχνει το κουμπί μπροστινό ή πίσω. Δείτε το πάλι. Δείχνεις το χέρι σου, το λοκάρι, το κλείνεις και ξεκινάει να μετράει. Και όπως είπα... Αυτό εδώ πέρα είναι για να σε φωτίζει, ας πούμε, να βγάζει κάποιο φω. άμα είσαι στο σκοτάδι, να φαίνεσαι. Και εδώ πέρα μπορεί να ρυθμίσει την οξύτητα, αν θα είναι full ή αν θε να βγει έτσι πιο smooth, έτσι πιο θαμπά, πιο θολά για να φαίνεσαι πιο ωραίο. Και κάποιε selfie, παιδιά, μπορείτε να δείτε πραγματικά πόσο πόσο ωραίε είναι. Νομίζεις ότι έχει τραβήξει με την ε, κανονική κεντρική κάμερα πίσω. Θα σας δείξω και κάποιες άλλες φώτος φυσικά. Μιλήσαμε λοιπόν για τη φωτογραφική μηχανή. Δεν έχει ακρότητες ό,τι αφορά κάτι απίστευτα δεδαλώδη μενού και υπομενού για να φανεί εντυπωσιακό. Κάνει μόνο τα απαραίτητα, έχει μόνο τα απαραίτητα, πραγματικά όμως παιδιά έχει αυτά που πρέπει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βγαίνω πίσω, Τώρα είδατε και πέρα τα φορτώματα που κάνει στα widget. Να και πάλι τώρα εδώ έτσι ένα κλικ που έκανε σε κάποια καθυστέρηση. Πάμε να σας δείξω λίγο μέσα κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβετε. Να δω ποιε θέλω να δείξω βέβαια. Ενώ θέλω να σας δείξω μια selfie που έχω τραβήξει πολύ, κάποιες selfie πολύ ωραίες που φαίνεται πραγματικά σαν να είσαι... Σαν... Κοιτάξτε φωτογραφίες εδώ πέρα, κάτι ξαδερφάκια. Νομίζεις πραγματικά ότι είναι τραβηγμένες με ε, την ε, κάμερα την ε, κανονική την προστινή. υπάρχει μια φυσικότητα είχαμε πάει σε ένα γάμμα αυτός είναι ο γαμπρός ΟΚ <laughs> okay, και τα φαγιά τα οποία τραβάω πάω πίσω να σας πάω στις κάρτες τώρα να πω ότι δεν, δεν έχω βάλει ή έχω βάλει κάποια κάρτα έχω κάρτα ε, QHD δεν έχω δεν πειράζει όμως δείτε τα χρώματα. Έχουμε μπει σε επίπεδο συζήτηση για την οθόνη, όπω καταλάβατε. Εδώ είναι το μπλε, εδώ είναι το πράσινο, εδώ είναι το κόκκινο, το μαύρο που είναι αρκετά σκούρο, παρά, παρότι την έχω, βλέπετε, full. Να. Η φωτεινότητα της οθόνης δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Αυτό σας το είχα δείξει, είχαν βάσει ένα screenshot, δεν μπορώ να πω ότι έχει Ζεσταθεί ιδιαίτερα. Σε κάθε περίπτωση, όλο το ζέσταμα συμβαίνει σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Δεν ζεματάει δηλαδή, παιδιά, το κινητό μυφό. Δεν φανταστείτε ότι, ότι ψήνει αυγά πάνω. Ε, σε κάθε περίπτωση, θέλει να το προστατεύσει η εταιρεία. Να, τώρα έπεσε λίγο. Βλέπετε, Μπορείς πάλι στο 100%. -100. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα ε, χρώματα. Και το λευκό, είναι πάρα πολύ ωραίο λευκό ε, έτσι που γκριζάρει θα έλεγα λίγα, ναι, αλλά τουλάχιστον δεν πρασινίζει. Ε, ένα πολύ ωραίο λευκό μαύρο, μπλε και τα άλλα. Πολύ ωραία χρώματα. Πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες, κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Αυτή είναι όντως, αυτές είναι όντως σε ανάλυση QHD. Βλέπετε και γωνία θέασης πάρα πολύ καλή. Γενικά ε, πρόκειται για ένα πολύ σούπερ κινητό, με μεγάλη οθόνη βέβαια και μεγάλο γενικά σαν μέγεθος. Δηλαδή το ότι είναι έτσι μαζεμένο εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πενταμισάρι ε, κινητό. Οκ, okay, η θάλασσα εδώ και εδώ πέρα αυτό νομίζω είναι Λεβάντα, πάρα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνω πίσω να πάμε να δούμε και άλλες φωτογραφίες. Ας πάμε εδώ. Βλέπετε και το ε, κοντράστ που έχει με το μαύρο χρώμα. Εντάξει, είναι, είναι. Εντάξει και οι φωτογραφίες βέβαια είναι εξαιρετικές αυτές. Σαν η φωτογραφία νομίζω έχουν πάρει μέρος και έχουν βραβευτεί. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ναι, μίλησα για τη φωτεινότητα. Θα τη θέλαμε πιο έντονη. Σε κάθε περίπτωση κάτω από τον ήλιο βλέπεις μια χαρά και στο σπίτι σου ε, θα δείτε ότι ούτε καν θα το έχεις στο 100%. Πάλι βλέπω να τελειώνει η κάρτα μνήμης. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Έζησα δύο-τρία βίντεο, πάλι τα ίδια. Παιδιά, εντάξει, με πιάνετε τώρα... Ε, πλησιάζει 10 Ιουλίου, το μυαλό δεν ξέρω εγώ πού... Τι να πω, τι να πω, τι να πω, Λυπα, ζητάω συγγνώμη για αυτό. Θα συνεχίσουμε, ε, βλέπουμε και άλλες πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μόλις σταματήσει θα σας συνεχίσω σε ε, βίντεο, θα πάμε να μιλήσουμε για βίντεο. Το κόβω μάλλον τώρα και συνεχίζουμε με τα βιντεάκια. συνεχίζουμε λοιπόν παιδιά, ελπίζω να, ήταν, να είναι η δεύτερη και τελευταία ε, διακοπή αυτή στο βίντεο. Ε, τώρα τι να πω, πώς να δικαιολογηθώ. Ε, καλοκαίρι... Ιούλιος 2014, λίγο το μυαλό αλλού, διακοπές, έτσι λίγο η προετοιμασία σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό ήταν λίγο ερασιτεχνική, τεχνική, αλλά σε ό,τι αφορά πολλές φορές και ό,τι κάνουμε αυτή η φυσικότητα και το όχι στημένο, νομίζω ότι σας αρέσει και που είναι που μοιράζομαι μαζί σας έτσι, και κάποιες προσωπικές στιγμές, αλλά και την αλήθεια μου όταν δοκιμάζω τις συσκευές. Είδαμε λοιπόν τις φωτογραφίες, ήμασταν πριν εδώ πέρα στις φωτογραφίες και να πριν συνεχίσω με τα βίντεο για να ολοκληρώσουμε με την ποιότητα της οθόνης, Βλέπω εδώ πέρα κάποια screenshots που έχω τραβήξει για εσάς από τα δημοφιλή λογισμικά benchmark. Εδώ πέρα είμαστε με το Quadrant, 16.976 έχει πιάσει, 16.925. Δεν έχει ε, ε, την εξαιρετική απόδοση στα benchmarks. Αυτό δεν ξέρω, νομίζω ότι όπως και με τα megapixel της κάμερας, έτσι και με τα benchmarks έχει ξεπεραστεί. Ε, περισσότερο είναι κάποιε κόντρε μεταξύ φίλων. Εμένα πιάνει 33, εμένα 37. Εγώ του πέρασα την, την τάδε πιάνει 38. Ε, σε γενικές γραμμές πάντως, όποιοι θέλετε να χαρακτηρίσετε μία συσκευή ε, από τα νούμερα, εδώ πέρα ε, δεν πιάνει ιδιαίτερα καλά. Υπάρχουν δηλαδή και ισχυρότερα. Ε, παρότι φοράει τον επεξεργαστή που φοράνε όλοι οι, 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 καινούργοι, οι νέοι του ανταγωνιστές, όπως το Z2, M8 και S5. Πάντως, ό,τι άλλο βλέπετε μέσα έτσι όπως δουλεύω την συσκευή, νομίζω ότι δεν δείχνει κάποιο θέμα να υπολύπεται σε κάτι. Ούτε καν αυτό που σας έλεγα το λαγκάρισμα πέραν εκεί στη φόρτωση των widget, δεν έχει φανεί ε, παρότι το είχα ζήσει εγώ, δεν έχει φανεί αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια του βίντεο. Και φυσικά καλά μας έχω τραβήξει κάποια screenshot από το CPU Z, στο 2.46 ο Snapdragon MSM 8974 Pro AC είναι ο καλός σε εισαγωγικά, ο γρηγορότερος που φοράει το Galaxy S5, γιατί M8 και Xperia Z2 φοράνε έναν που είναι χρονισμένο στο 2.26 GHz. Αυτός και του S5 έχουν λίγο μεγαλύτερη ε, συχνότητα σε MHz ταχύτητα διάβλου μεταξύ GPU και ε, ναι, της ε, GPU. Τώρα ε, θα συνεχίσω με τα βίντεο και μια και είπα για GPU θα πάμε μετά να τρέξουμε και ένα παιχνίδι. Ας ανοίξω εδώ πέρα το βιντεάκι μου. Θα μιλήσω και για ήχο. έτσι και από εδώ φωτεινότητα και ήχος, εδώ είναι η BMX μας, εδώ πάμε, θέασης Πάω πίσω να βάλω εδώ ένα άλλο βιντεάκι νομίζω στο Z2 το είχα βρει ή στο tablet, στο Xperia Z2 tablet τα είχα βρει αυτά πολύ ποιοτικέ ε, λήψεις Παράθυρο κανονικά η οθόνη του G3 Μπορείς να κάνεις και zoom μέσα. Πάω πίσω. Να βάλω και λίγο Spider-Man. Τέλεια. Ας ανοίξω και αυτό. Korean style. Τέλεια και, γιατί όχι, να δούμε και ένα από τα βίντεο που έχει μέσα η LG σε QHD ανάλυση, για να δείξει πόσο εντυπωσιακή είναι η οθόνη και πραγματικά είναι άψογα τα βίντεο αυτά. Quad HD, QHD, 2560x1440 pixels. Πάω πίσω αφού είδαμε φωτογραφίες βίντεο, πάω όπως σας υποσχέθηκα στην GPU σε, να παίξουμε ένα game, να δούμε και πόσο γρήγορα φορτίζει, γραφικά μέσα όλα και θα συνεχίσω μετά με τον ήχο. Για το πληκτρολόγιο σας έδειξα, μπλα μπλα, ποιότητα κατασκευής, UI, φωτογραφική, ήχος, βίντεο, τα έχουμε πει όλα νομίζω. Πάμε να παίξουμε. Εδώ να συνεχίσουμε όπως ήμασταν, να βάλω και τη φωνή μου. να με καμαρώσετε στα games, λέμε τώρα. Ο χειρότερο και έτσι. Τι να κάνω, παιδιά, PlayStation 4 μου χαρίσανε και το δώσα. Μόνο blog, τίποτα άλλο. Για να με δούμε τώρα. Έτσι. Bo, 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 da chi'r offer yna. Ah. Τέλο. Επίτευε το, έκανα το, είδατε. Οκ, okay, σε ό,τι αφορά και τα. ένα γρήγορο, ένα βαρύ παιχνίδι με πλούσια γραφικά τα πάει πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Ναι, έφαγε και τη ζέστα του. Μέχρι το 90% μα αφήνει να το περίμενα. Πάω εδώ να τα κλείσω όλα από πίσω. Και τι άλλο, παιδιά, να πούμε. Ραδιόφωνο FM σημαντικό για όσου το ζητάτε. Δεν το έχουν και κάποιοι από του ανταγωνιστέ. Το Galaxy δεν το έχει. Κάποιο που έχει φαγωθεί δεν έχει ραδιόφωνο. Δεν έχει ραδιόφωνο. Έχουμε εδώ πέρα παιδιά. Έχουν όμω και τα άλλα. Και το Z2 και το M8, αν θυμάμαι καλά. Το Z2 σίγουρα και το M8 έχει ραδιόφωνο. Μόνο γαλαξία δεν έχει. Και ε, πάμε μέσα να ακούσουμε και το μεγαφωνάκι ε, τη συσκευή μα. Του G3, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Θα βάλω όμως κάποια καινούργια τραγουδάκια από έναν φίλο Θεσσαλονικιό που μου τα έστειλε. Αφού πρώτα ακούσω εδώ πέρα ένα υπεραγαπημένο. normalize. Φίλο Θεσσαλονικιό. fan του tech blog, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Μου στέλνει τα τραγούδια του. Να τα βάζουμε στα βίντεο. Αυτό είναι πιο παλιό νομίζω. Να, Βαράει. Και εδώ στα δικά μας τώρα. Πολύ δυνατό το ηχείο και μια χαρά καθαρό. τέρμα και από εδώ τέρμα ως εδώ. LG G3, είδαμε τα περισσότερα, είδαμε, τα είδαμε όλα. Δεν ξέρω πόσα λεπτά έχει φτάσει το βίντεο, αν έχει ξεπεράσει μια ώρα. Ε, ελπίζω, εύχομαι να μείνατε ευχαριστημένοι και από την απόδοσή μου. Λίγο καλοκαιρινή, σε, με καλοκαιρινό mood έτσι λίγο, όχι ζαλισμένο θα έλεγα, αλλά κάπως ωραία πάντως παιδιά. Μια χαρά, σε πολύ καλή φάση είμαι. Ε, πάμε να κλείσουμε με τον επίλογο. Φύγαμε. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το LG G3. Ε, με μία κουβέντα, ένα πάρα πολύ καλό δυνατό κινητό. Κατά τη γνώμη μου, η λογική εξέλιξη από το G2 ε, μπορεί να μην έχει αυτό το wow factor του G2, γιατί το είπα και μέσα κατά τη διάρκεια του βίντεο, όταν έσκασε το G2 στην αγορά. Πραγματικά ήταν. Όχι μόνο με το πίσω πλήκτρο, το καινοτόμο, όλη η συσκευή ήταν πολύ τουμπάνο. Τουμπάνο κινητό είναι και το G3, ε, δεν φέρνει όμως έτσι όσο απότομο έφερε μια αλλαγή το G2, δεν την φέρνει αυτή τη στιγμή. Πάντως στέκεται για πλάκα απέναντι στον ανταγωνισμό. Ε, αυτό που το ξεχωρίζει είναι η καταπληκτική του οθόνη Μάλλον να μην, το, να μην είμαι έτσι υπερβολικός Δεν μου αρέσει να το τερματίζω και να λέω η καλύτερη καταπληκτικό και τέτοια Όχι, έχει αυτή τη στιγμή σε κινητό που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά επίσημα Εντάξει γιατί υπάρχουν κάποια Oppo Find και άλλα που μπορείτε να φέρετε απ' έξω με QHD οθόνη, αλλά αυτή τη στιγμή για να το ισορροπήσω και να το φέρουμε σε μια ίση κατάσταση σε σχέση με τον ανταγωνισμό και συγκρίσιμο, είναι το μοναδικό κινητό με οθόνη αυτή τη ανάλυση 2560x1440 pixels, πολύ παραπάνω από την Full HD που έχει ο ανταγωνισμος δηλαδη δηλαδή 1920x1080 pixels. Φοράει τον επεξεργαστή που φοράει ο ανταγωνισμός και μάλιστα την ελαφρώς καλύτερη έκδοση που φοράει τον Galaxy S5, έχει 2 GB μνήμη RAM, η έκδοση με τα 600 ευρώ, 3 GB που σημαίνει ότι πιάνει Xperia Z2, η έκδοση με τα 650 ευρώ, η μπαταρία 3000 mAh, δεν αδειάζει γρήγορα, φορτίζει γρήγορα, ε, κάμερα 13 MP από τις καλύτερες εκεί έξω, ε, γρήγορη πραγματικά, και το One M8 και το S5 έχουν πολύ γρήγορη κάμερα. Έχει το laser auto focus, καλώς υπάρχει εκεί πέρα. Ε, πιστεύω ότι για το λόγο που υπάρχει, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει είναι που βγαίνουν και καλές φωτογραφίες, δεν, δεν, ξέρω αν είναι μαρκετινίστικο ή κάτι άλλο. Η ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ ωραία, όχι στο επίπεδο του Unibody θα έλεγα που δεν έβγαινε η μπαταρία του G2, είναι όμως πάρα πολύ καλή, μ' αρέσει πίσω και το τύπου μεταλλικό να είχαμε να λέμε τώρα πάντω. Είδατε ότι έχει τι φθορές του μετά από τρει εβδομάδε από τη χρήση χωρί το χωρίς το κάλυμα, αλλά όχι ιδιαίτερα, το είδατε στην αρχή το βίντεο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ok. Δείτε το ξανά στο χέρι μου, σαν μέγεθος οθόνης, σαν συνολικό μάλλον μέγεθος συσκευή σας το βάλω και 100% τη φωτεινότητα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή, είναι σίγουρα προτινόμενη, σαν εναρκτήρια, σαν τιμή, πρώτη τιμή Λιανικής, είναι πραγματικά πάρα πολύ τίμιο, έκανε με τα 6 νομίζω είχε βγάλει και πέρυσι το G2 με τα 16 γίγα ELG, τώρα να έχει το επόμενο μοντέλο μεγαλύτερο, καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, στην ίδια τιμή, το πρώτο μοντέλο. 5,99 νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τιμίο και μας αρέσει που ακολουθεί αυτή την τάση γιατί βλέπετε ότι πέφτουν και οι άλλες τιμές των υπολείπων. Κάτι 7,59, 7,49 ούτε ένα μήνα δεν κρατήσανε στις μεγάλες αλυσίδε. Νομίζω σε γενικέ γραμμέ ότι είναι μια ε, πολύ καλή συσκευή ε, από το G2 να πα στο G3, θα σου έλεγα να πα. Αν θέλει να έχει ένα μεγαλύτερο ε, κινητό, μπορεί να πα. Διαφορετικά, ε, το G2 είναι σίγουρα μια συσκευή σε εκείνο το compact σε εισαγωγικά μέγεθο με την 5,2 inches οθόνη, το οποίο σε βγάζει μια χαρά και φέτο. Τώρα, σε σχέση με ανταγωνισμο m OneM8 Xperia Z2 Galaxy S5, εγώ θα έλεγα και μην παρεξηγηθώ. Τώρα εδώ πέρα θα είναι που θα γίνει ο πόλεμος. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το One M8, ε, νομίζω ότι ε, είναι καλύτερο το G3 από το Z2 και κάπου ε, στέκεται εκεί με το S5, δηλαδή S5 G3, ε, S5, G3 ε, M8 είναι κάπου εκεί. Δεν αποκλείω εντελώς το Z2, αλλά νομίζω με ό,τι έχω δει μέχρι τώρα κάθεται σε μία από τις τελευταίες θέσεις της τετράδας. Τι άλλο να πω για το G3. Να πω ότι είναι στα καταστήματα, μπορείτε να πάτε να, το, να του ρίξετε μια ματιά. Πολλές εταιρείε αλυσίδες ηλεκτρονικών το έχουν πλάι πλάι και σε άλλα. Να το δείτε αν σας αρέσει. Η παρουσίαση αυτή ήταν η δική μου. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye, σαν να έπαιρνα selfie. Ciao.